Είδα ότι έχουν πάρει μέτρα και στο, και στο Περισσό και έχουν, έχουν αναβληθεί συγκεκριμένες, μάλλον όλες οι εκδηλώσεις που έχετε, και το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, μέχρι το Πάσχα τουλάχιστον. Έχουν επαρθεί όντως όλα τα μέτρα προστασίας και στο κτίριο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Έχουν ανασταλεί όλες οι εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις του ΚΚΕ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπάθεια αντιμετώπισης μιας επιδημίας η οποία είναι σε εξέλιξη. Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, διότι πριν από λίγο ήταν στην κυβέρνηση και αυτά που είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα υλοποίησε ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Ξέρετε πόσο αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για την υγεία επί ΣΥΡΙΖΑ? Επιτρέψτε, το γνωρίζετε? Δεν σας διέκοψα. Σας ρωτάω γιατί λέτε ανακρίβειες. Εάν σήμερα απαιτείτε να υπάρξει επιπλέον μόνιμο προσωπικό που να καλύψει το σύνολο των αναγκών και των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτή η επιδημία, προφανώς δεν προκύπτει τώρα. Είναι ένα διαχρονικό θέμα η έλλειψη μόνιμου προσωπικού, γιατρών, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού που να καλύπτει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα ΤΕΠ, το ΕΚΑΒ. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι η πολιτική που υπηρετείται και σήμερα, υπηρετήθηκε και εχθές, που εμφανίζεται σήμερα σε όλο της το μεγαλείο με αφορμή το πρόβλημα του κορονοϊού που έχει προκύψει. Και είναι σοβαρό ζήτημα, είναι πολιτικό ζήτημα, δεν είναι απλά ιατρικό ζήτημα. Στεκόμαστε με απόλυτο σεβασμό στην επιστήμη, στην ιατρική, στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλει όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, αλλά από εκεί και μετά δεν φτάνει αυτό. Ή δεν φτάνει απλά μια ατομική ευθύνη. Όπως λέει η κυβέρνηση, βγαίνουν διάφοροι δημοσιολογούντες που λένε ότι είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Βεβαίως, ένα το κρατούμενο η ατομική ευθύνη. Έτσι, τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει ο καθένας μας να λάβει. Δεν φτάνει απλά και ορθά έκλεισαν τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα ΚΑΠΗ κτλ. Αλλά από εκεί και μετά δεν μπορεί η ατομική ευθύνη να αξιοποιείται από την πλευρά της κυβέρνησης για να κρύψει τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Αντιθέτως, θα έλεγα, και αυτή είναι η δική μας η πρόταση, άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει στην πρόληψη μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, να ανοίξουν όλες οι κλίνες των ΜΕΘ, σε 24-ωρη βάση να λειτουργούν τα κέντρα υγείας και να εξασφαλιστούν φάρμακα, υγειονομικό υλικό, είδη προφύλαξης, παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος σε όλο το πληθυσμό. Λένε και ορθά να κλείσουν επιχειρήσεις όταν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Ποιος θα καλύψει με πλήρη αποδοχές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη τους εργαζόμενους? Είναι θέμα συνευθύνης απλά του επιχειρηματία και του εργαζόμενου? Όχι βέβαια. Και είναι ντροπή να βγαίνει η ΓΕΣΕΕ και να βγαίνει και το Υπουργείο Εργασίας και να λέει ότι και οι δύο έχουν την ευθύνη μέσα στην επιχείρηση. Όχι, δεν είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν αυτοί που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε μια επιχείρηση, έχουν δηλαδή ασθενήσει, ή όσοι έχουν τα παιδιά τους στο σπίτι, γιατί πλέον έχουν κλείσει τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί και πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι τους για να προσέχουν τα παιδιά τους, αυτοί πρέπει να έχουν πλήρη προστασία, δηλαδή πλήρη αποδοχές, να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Πάντως αναμένουμε σήμερα και τις σχετικές ανακοινώσεις. Η τηλεργασία που είναι το επόμενο βήμα, που είναι το επόμενο βήμα που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Σύνδεσμος Συλλήλων Βιομηχάνων και οι κυβερνήσεις, προκειμένου να μειώσουν με αυτόν τον τρόπο το μισθολογικό κόστος. Δηλαδή να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Είναι πολιτικό, άκρος πολιτικό το ζήτημα και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτή είναι η ευθύνη που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση για να προστατεύσει τον πληθυσμό και τους εργαζόμενους. Και συμφωνώ ότι πρέπει να περιφρουρηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ειδικά από τη στιγμή που ο άνθρωπος αναγκάζεται να κάθεται στο σπίτι του, έχει νοσήσει. Απ' την άλλη, προφανώς θα υπάρχει και ένα τεράστιο θέμα με τις επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις των δύο-τριών υπαλλήλων, ο οποίος επιχειρηματίας αυτή τη στιγμή δεν έχει δουλειά και δεν ξέρω πού θα βρει λεφτά να πληρώσει τον εργαζόμενο. Ορθά το θέτεται, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι σε αυτές πρέπει να τύχουν της πλήρους στήριξης από την πλευρά της πολιτείας, με ό,τι αυτό πρακτικά σημαίνει. Αλλά όχι μετακύληση του κόστους μονομερώς στον εργαζόμενο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία, επιτρέψτε μου, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει ανάγκη κάλυψης των δημόσιων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, η κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις να απειλεί συνδικαλιστές και εργαζόμενους, οι οποίοι βάζουν το ζήτημα των ελλείψεων
Και σας φέρω παράδειγμα. Πού έγινε αυτό, κύριε Ηράκλειο, Σιδηχάκη. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κλήθηκε κλήση απολογίας στον πρόεδρο του Σωματείου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ότι δεν προσφέρουμε επειδή, καλές υπηρεσίες επειδή άνοιξε το ζήτημα των ελλείψεων στο νοσοκομείο. Κύριε, και σας ρωτάω, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία κινδυνεύουν να προσβληθούν από κορονοϊό λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν. Μα ήδη έχουν βγει εκτός μάχης αρκετοί γιατροί και νοσηλευτές. Η κυβέρνηση λοιπόν τι κάνει απέναντι σε αυτό. Έχει αναδείξει και η Νέα Δημοκρατία συστηματικά. Σας λέω, σας ρωτάω, η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη να καλύψει το σύνολο των αναγκών στα νοσοκομεία, που σημαίνει εδώ και τώρα να αυξήσει τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Κύριε Συντηχάκη, είναι απλό το ερώτημα. Θέλετε να κάνετε ρητορική αντιπολίτευση. Τι θα πει ρητορική αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, έτσι, ή θέλετε να κάνουμε διάλογο. Απειλές στους εργαζόμενους γιατί τόλμησαν να μιλήσουν για έλλειψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και τους καλούν σε κλίση απολογίας. Είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να πάρει θέση ο Υπουργός Υγείας απέναντι σε αυτό. Κύριε Συντηχάκη, το είπατε. Από ένα διοικητή νοσοκομείου που δεν δικαιούται. Και προσέξτε κύριε το αυτό που σας λέω, δεν δικαιούται ένας διοικητής νοσοκομείου να καλεί σε κλίση απολογίας τους ίδιους εργαζόμενους. Μία συζήτηση, ένα πρόβλημα όταν συζητιέται, πρέπει να έχει μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Τι εννοώ με αυτό. Έχεις ένα προσφυγικό μεταναστευτικό που κατά χιλιάδες αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα. Κανένα από τα άλλα κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχει βάλει στο τραπέζι ποτέ τη συζήτηση ποιοι ευθύνονται για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Εγώ ξέρω να πω ότι όταν θα πάω στο γιατρό, ο γιατρός αυτό που κάνει είναι να ψάξει την αιτία της πάθης, έτσι δεν είναι? Εσείς έχετε πει ότι φταίνε οι χωροπραξίες. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν γίνεται μακελιό στην περιοχή, όταν επεμβαίνουν, βομβαρδίζουν, δημιουργούν προσφυγικές στρατιές, θανάτους, φτώχεια και εξαθλίωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να αποκαλύψεις τον αίτιο. Και η αιτία βρίσκεται ακριβώς αυτό, στους υπεριαλιστικούς πολέμους για να μοιράσουν τα ενεργειακά αποθέματα της περιοχής. Η Τουρκία λοιπόν παίζει το δικό της παιχνίδι. Γι' αυτό λοιπόν υποκίνησε πρόσφυγες και μετανάστες και προς τον Εύρο και προς τα νησιά. Ναι. Για να εκβιάσει. Εσείς, για να εκβιάσει τι? Συμφωνείτε με το πώς χειρίστηκε η κυβέρνηση το θέμα στον Εύρο? Με το κλείσιμο των συνόρων. Ακούστε με να σας πω. Βεβαίως πρέπει να πάρθουν μέτρα απέναντι σε ένα εκβιασμό της τουρκικής προπαγάνδας, της τουρκικής πολιτικής για λογαριασμό της αστικής τάξης, προκειμένου να μπει στο παιχνίδι της μοιρασιάς της πίτας, προφανώς πρέπει να πάρεις μέτρα. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα να κρύβεις κάτω από το χαλί τις αιτίες. Είναι άλλο πράγμα να πηγαίνεις στην Ευρώπη και ο κύριος Μητσοτάκης να λέει ότι υπεράνων όλων είναι η νατοϊκή συνοχή. Είναι άλλο πράγμα να δέχεσαι αυτά που λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Στόντελμπεργκ, στην Τουρκία, δίνοντας άφηση αμαρτιών στην Τουρκία. Και να λέει ότι η Τουρκία είναι σύμμαχός μας. Ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία με αμυντικά πυραυλικά συστήματα. Ότι είναι αυτή που έχει υποστεί το μεγαλύτερο προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα. Δηλαδή δίνει όχι απλά άφεση αμαρτιών, σαν να λέει ακριβώς ανοιχτά στην Τουρκία, συνέχισε τον πόλεμο στη Συρία. Άρα περισσότερες προσφυγικές ροές. Και την ίδια κύριε στιγμή. Συνδικάκη, τέλος χρόνου. Ναι, αλλά προσέξτε να δείτε, εδώ θα σταματήσει η συμφωνία του Δουβλίνου και οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αυτές οι κατάπτυστες συμφωνίες που έχουν διπλοεγκλωβίσει τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Πραγμάτων θα γίνει αυτό, θα κλείσουν τα ξεπεράσει η ιστορία. Ανοιχτά ή κλειστά, έτσι ώστε να επιταχυθούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ, έτσι ώστε να φεύγουν οι πρόσφυγες. Για όλα αυτά λοιπόν κουβέντα. Φερμουάρι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Επειδή έχουμε και μια εξέλιξη, πρέπει λοιπόν να τρέχουν και κυρίως η κυβέρνηση να κάνει εκαθάριση στην εθνοφυλακή. Να σταματήσουν όλες αυτές οι ακροδεξιές και εθνικιστικές ομάδες των κυνηγών κεφαλών που λειτουργούν και στον Εύρο και στα νησιά. Ωραία. Τίποτα. Αν δεν το κάνει, σημαίνει ότι υποθάλπτει μια τέτοια τακτική των εθνικιστικών και φασιστικών δυνάμεων.